Καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Οι πρώτες χριστουγεννιάτικες βαλίτσες έχουν ήδη βγει. Ποιος κάθεται στο σπίτι? Βγείτε έξω, να χαρείτε. Our occupation of Greece hangs in the balance. Time is not on our side. Commands unternehmen Calabrita. Η ταινία που αναβιώνει την ναζιστική σφαγή και που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις μόνο και μόνο από το τρέιλερ της, είναι και η τελευταία του σπουδαίου ηθοποιού Max von Sydow, που πέθανε πριν από περίπου έναν χρόνο. Μία εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης εναντίον της ελληνικής αξίωσης για πολεμικές αποζημιώσεις επισκέπτεται την Ελλάδα και συναντά τον Νικόλα Ανδρέου, έναν από τους τελευταίους εν ζωή επιζήσαντες της σφαγής των Καλαβρίτων του 1943. Το καθαρτήριο αυτό ταξίδι, μέσα από ένα σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας, θα καταλήξει στην αναγνώριση μιας αμοιβαίας ανάγκης, την αναζήτηση της ελπίδας. Can anyone give me an example of a myth or a story they're afraid of? Ώρα να κρυφτούμε μέσα στις παλάμες μας. Σε μια μικρή πόλη του Όρεγκον, η νέα δασκάλα που μένει με τον σερίφη αδερφό της αντιλαμβάνεται πως ένας από τους μαθητές της έχει υποστεί κακοποίηση. Αποφασίζει να επισκεφτεί το σπίτι του για βοήθεια. Και εκεί είναι που μας κόβεται η ανάσα. Όχι μόνο μία φορά, αλλά πολλές. What do you want, Richard? I'll be honest with you. I want the money. I want to do a good deed. Τούτη την Πέμπτη έρχονται και οι Άγιοι της Μαφίας. Αν βλέπατε το Σοπράνο στο HBO, αυτή είναι η ιστορία του πριν την ιστορία. Πόσο τον Σοπράνο μεταμορφώθηκε από ένα συνεσταλμένο παιδί σε έναν πανίσχυρο αρχιμαφιόζο? Αν είχατε δει το Τσέρνομπιλ και σας είχε σηκωθεί η τρίχα, στο θέατρο του Νέου Κόσμου ανεβαίνει η ομότιτλη παράσταση. Μόνο που εδώ πρωταγωνιστές είναι οι άνθρωποι και όχι τα γεγονότα. Η μεγαλύτερη τεχνολογική καταστροφή του 20ου αιώνα που ρήμαξε όχι μόνο μια χώρα αλλά και τους ανθρώπους της μέσα από τη δική τους φωνή και τις δικές τους ιστορίες. Πορτογαλία, τώρα. Σε μια ωραιότατη σύμπραξη, το BIOS με την πρεσβεία της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, τις 5 του Νοέμβρη προβάλλουν σύγχρονο πορτογαλικό κινηματογράφο συνοδεία και πορτογαλικού κρασιού και πορτογαλικής κουζίνας. Βγείτε, παιδιά. Μην τα λέμε τζάμπα τόσα πράγματα εδώ πέρα.